Για να πούμε τώρα για την Κωνσταντίνα κάτι με την οποία εγώ την έχω ζήσει στο ξεκίνημά της. Γιατί με την Κωνσταντίνα ήταν η πρώτη της τηλεοπτική χρονιά, ήταν μαζί, την κάναμε παρέα το 2010. Μην κοιτάς, να το γαλάμε τις χρονολογίες. Όχι, περίμενε, 8 ξεκινήσαμε, 9, 10, 11, 12 λοιπόν πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 12 ή το 11 ή το 12. Το 12 νομίζω, παιδιά, τελευταία σεζόν του Μέστη, δική μου τελευταία, του Μέστη Καλή Χαρά. Στον Α. Η Κωνσταντίνα έχει αλλάξει από τότε. Έχει αλλάξει προς το καλό εννοώ τώρα. Δηλαδή τη βλέπω, έχει χαλαρώσει, το οποίο είναι πολύ καλό. Ήταν ένα παιδί πιο σφιγμένο και πιο. Αυτό το σφίξιμο, ας πούμε, και η άμυνα που είχε τότε, της έβγαινε σε επιθετικότητα. Δεν ήταν δηλαδή τότε γλυκά αμυντική, ήταν επιθετικά αμυντική, που το έχουν βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κλειστοί στο να ανοιχτούν στους ανθρώπους και τα λοιπά. Της έβγαινε έτσι. Θέλω να πω το εξής. Δεν ήξερα ότι ο Λάκης Λαζόπουλος, δεν το γνώριζα αυτό, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος την έσπρωξε να ασχοληθεί με την τηλεόραση και της έλεγε Βουγιούκλο, εσύ πρέπει να κάνεις τηλεόραση. Το έμαθα και εγώ χθες το βράδυ βλέποντας το Παρόλε. Απλά αναρωτιέμαι γιατί δεν ανέφερε το όνομα της, είπε και μια γυναίκα. Λέει, είπε τον Λάκης Λαζόπουλος και μια γυναίκα. Θεωρώ από τις κατά καιρούς συνεντεύξεις που έχει δώσει η Κωνσταντίνα ότι η γυναίκα ήταν η Ελένη. Η Ελένη, εμένα πήγε να πει και στη Ρούλα, την Κορομιλά, που ήταν στον... Νομίζω ότι η Ελένη την στήριξε πολύ τα πρώτα δύο χρόνια σίγουρα την Κωνσταντίνα. Τη στήριξε πάρα πολύ, τη βοήθησε πάρα πολύ και σε πάρα πολλούς τομείς. Και απλά μου φάνηκε παράξενο που δεν είπε το όνομά της. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και αν όντως εννοούσε την Ελένη, εκτός Κωνσταντίνα μου και αν εννοούσε σε μένα, οπότε... Ντροπή μου, δεν μπορώ να πεις, αλλά νομίζω ότι εννοούσε την Ελένη. Δεν νομίζω πως τη στήριξα. Α, δεν στήριξες. Κοίταξε, εγώ απλά ήμουνα η κεντρική παρουσιάστρια μιας εκπομπής στην οποία μέλος της ομάδας ήταν η Κωνσταντίνα. Ναι, αλλά τη στήριξα είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορώ να πω ότι τη στήριξα. Τι βοήθησες, παρουσιαστής, γιατί όταν ένας ο κύριος παρουσιαστής σε παίρνει λίγο και σε κατευθύνει και μόνο να μην πει ο κύριος παρουσιαστής, ενώ ο βασικός παρουσιαστής, έτσι. Κεντρικός. Ναι, ότι να μην σαμποτάρει κάποιον, αυτό μόνο του είναι στήριξη στις μέρες που έχουμε φτάσει. Πάντως, Ναταλία. Δεν σαμποτάρω ποτέ κανέναν, αλλά το να στηρίξεις κάποιον σημαίνει και άλλα πράγματα. Σημαίνει να είσαι δίπλα του, να τον βοηθάς, να του λες έλα εδώ να πιούμε καφέ. Αυτά πράγματα δεν τα έκανα και δεν μπορώ να πάρω το credit ενός πράγματος που δεν έχω κάνει.